αποκλείεται. Το ζεύγος, τι αποκλείεται. Εδώ είσαι. Ναι, σε περιμένω. Αφού δεν σε συναντώ αλλού. Δεν μπορώ να σε αποφύγω. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ήρθες να συνοδεύσεις τον σύζυγο. Βεβαίως. Θα σε δούμε ποτέ σε ένα πίσω, εδώ στα τηλεοπτικά? Δεν ξέρω. Μας λείπει. Σιγά μωρέ, σε ποιον λείπω κι εσύ? Εμένα μου λείπεις. Άμα σου λείπω, βγες με πανό και ζήταμε. Και ζήταμε. Θα δούμε. Αν είναι γραφτό να γίνει. Τι έχεις κάτι στο μυαλό σου? Όχι, δεν έχω. Εννοείς αν συζητάω? Ναι, έχω. Ναι. Όχι, δεν έχω συζητήσει κάτι. Όχι. Τώρα, αυτή την περίοδο. Κάτι για την επόμενη περίοδο. Δεν ξέρω, όχι, αλήθεια, εγώ άμα ήταν θα στο έλεγα. Όχι, δεν μιλάω με γρίφους. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Σαφέστατα και θα ήθελα κάποια στιγμή να επιστρέψω, γιατί είμαι μικρή για να βγω στη σύνταξη. Αυτό λέγαμε με το Στέλιο πριν και γελάγαμε. Αλλά δεν έχει προκύψει κάτι ακόμα. Θα δούμε. Η Φέη σου είχε λείψει? Καλά, η Φέη δεν μου λείπει, αφού τη βλέπω. Σε είδαμε στο πλατό άνετη, μαγειρεύατε και πέρα. Ναι. Ναι, αυτή Λάξε. Η όλη πλάκα σου άρεσε? Ωραία ήτανε. Εννοείς αν θα ξανα... Ναι, αυτό εννοώ. Ποτέ μιλές ποτέ σε αυτή τη ζωή. Εγώ έχω δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν και δεν θέλω να φαίνομαι αφαιρέγγυα σε αυτά που δηλώνω, σε αυτά που λέω, ότι όλο αυτό το κομμάτι το σχολιαστικό, αυτό σούπα μου πες, τούπα, τούπες, τούπα, δεν μου πες, δεν μου έχει λείψει καθόλου. Το έκανα. Το χόρτασα, δεν θέλω να το ξανακάνω. Η τηλεόραση είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, με πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Και επειδή ξέρω τι δουλειά ρίχνουν όλες τις εκπομπές, σέβομαι πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους. Τώρα, ότι κάποιες φορές γίνονται κάποια παραστρατήματα, γίνονται. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι και αυτά μέσα στο πλαίσιο κάποιες φορές. Φεύγω! Να μου πεις μετά και για την Κατερίνα. Κάτι. Ποια Κατερίνα? Την κόρη σου. Α, την κόρη μου. όχι, δεν την έχω δει την Κατερίνα. Τη Ζαρίφη δεν έχω δει. Δεν την έχω δει ακόμα, αλλά έχω μάθει ότι είναι πολύ ωραία. Έχει πλάκα. Μπράβο. Μία τέτοια εκπομπή θα σου άρεσε. Άντε, άρχισε. Μη μου αρχίσετε υποθετικά. Να σου πω για την κόρη μου. Ναι, μου. Η κόρη μου, λοιπόν, τώρα είμαστε στη φάση που βάφει νύχη. Και η δικιά μου. Όχι με κανονικό μανό. Όχι, μορτά, ναι. Παιδικά, αυτά που ναι. Βάφει νύχη και είναι και πάρα πολύ καλή. Δεν θα πω κάτι άλλο. Στέλιο, πώς περνάς εσύ? Άστο, Στέλιο! Γεια σας! Ντροπή, ντροπή τον άνθρωπο, επιστήμονα! Γεια σας! Φιλιά, φιλάκια! Γεια! Καλή χρονιά! Παιδιά, ένας άνθρωπος που λέει θέλω να επιστρέψω, αλλά δεν είχα καμία πρόταση ούτε για αυτή τη σεζόν, ούτε για την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, η ειλικρινέστατη. Ακομπλεξάριστη τελείως, χαρούμενη τελείως. Και εντάξει, να σας πω λίγο κάτι στο κομμάτι που λέει ότι εγώ έχω ολοκληρώσει τον κύκλο του σχολιαστικού. Εγώ την καταλαβαίνω. Σου λέει ήμουν πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, αν θα επέστρεφα κάπου, θα ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Όπως τι θα θέλει, όπως αυτό που έκανα, α πούμε, το ράπτη, που ήταν τελείως διαφορετικό. Είχε ναι μεν τη σάτυρα μέσα που μπορεί να πει διάφορα πράγματα. Ναι, αλλά είχε σχόλιο βασισμένο. Στο τρολ και στο φαν. Δεν ήταν σχόλιο βασισμένο. Ούτε δημοσιογραφικού λόγου. Εμένα με ρωτάτε πάντως, επειδή συχνά λέμε δεν λείπει κανένας από την τηλεόραση. Εμένα άνθρωποι σαν τη Μαρία Ηλιάκη μου λείπουν από την τηλεόραση. Γιατί έχει πολύ ωραία αίσθηση του χιούμορ. Πάρα πολύ ωραία. Έχει μια χαλαρότητα. Έχει εμπειρία. Είναι πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Οπότε γενικά, ναι, λείπει η Μαρία Ηλιάκη από την τηλεόραση. Τώρα θα έχει μου. Έχει μια άνεση η Μαρία και έναν αυθορμητισμό. Αυτό νομίζω λες που δεν το συναντάμε εύκολα σε παρουσιάστριες. Δηλαδή θέλω να πω το όχι πάρα πολύ. Είναι λίγο σαν να είναι μια φίλη σου δίπλα σου και να κάνετε μαζί εκπομπή. Εγώ έτσι το αισθάνομαι. Και επίσης μην ξεχνάτε, παιδιά, να τη δώσουμε το βραβείο. Γιατί όχι, τη πρώτη influencer τη Ελλάδο, τολμώ να πω. Σωστό. Θυμάμαι να βλέπω Δέστε του το 2013, μιλάμε για 10 χρόνια πριν. Πρώτη. Και να έχει ξεκινήσει με τη Σινατσάκη, νομίζω είναι. Νομίζω προηγείται η Μαρία Ηλιάκη σε αυτό, παιδιά. Είναι από τις πρώτες επαφές. Κάτι έβλεπες. Στο φωτοφίνισο, στο βάρο. Έρχεται. Πολύ χαρούμενη κορίτσι, ρε παιδί μου. Εγώ στη θεατρία ήθελα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τη βλέπω και άφησε και ιστορία έτσι με το χορό τη τώρα και όλα. Εγώ να σα πω τώρα το αν λείπει όχι, αν μου αρέσει να τη βλέπω ή όχι. Επειδή η συνήθεια που έχω και αυτό που έχω μάθει είναι σχολιαστή εκπομπή. Δεν τη θυμάμαι εγώ τώρα κάπου αλλού. Όταν λέω ότι δεν θέλω να με σχολιαστή εκπομπή, δεν μπορώ να σου απαντήσω αν θα μου λείπει αυτό που θέλει να κάνει. Γιατί δεν την έχω δει. Δεν το έχω δει ακόμα αυτό που θέλει. Επίση την ενέργεια σε εκπομπή μου άρεσε. Αλλά από εδώ και πέρα δεν ξέρω. Σχολιαστικές εκπομπές και εμένα αυτό κάνεις. Ναι, δεν είναι ντροπή. Δεν μπορεί να δεις κάτι άλλο. Όχι. Εμένα μου αρέσει αυτό που έπρεπε να είσαι την εποχή εκείνη που υπηρετούσε το σχολιαστικό, ας πούμε, κόνσεπτ εκπομπών. Η Μαρία Ηλιάκη, που ήταν πολύ διαφορετικές εποχές. Ναι, είναι κομπλιμέντο αυτό. Για σένα πιστεύω είναι κομπλιμέντο, δεν υπήρχε καν χαρίδι να το πάρει. Έλεγε οπτική μου ταραντούλα. Έλεγε ατάκες που σήμερα δεν θα λεγόντουσαν με τίποτα. Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι κάπως έχει πάθει overdose σε άπτες τα ελληνικά η Μαρία Ηλιάκη. Σου λέει ότι έχω κάνει κουσκούς.
πάρα πολλά χρόνια. Έχω κάνει πρωινό στο πάνελ με Λιάγκα και τη Φέη Κορδά εκείνα τα χρόνια. Τώρα νομίζω ότι ακούς σχολιαστικό και στρίβει στη γωνία. Όταν έχει ζήσει την απόλυτη χαρτκορίλα, καταλαβαίνει ότι πλέον θέλει λίγο να αποτραβηθεί. Ναι, εγώ την καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ την καταλαβαίνω και μου αρέσει πολύ και η τοποθέτηση που έκανε όσον αφορά τα παραστρατήματα. Είπε ότι τα δικαιολογώ, τα καταλαβαίνω και πού το έριξε όλο αυτό, στο ότι ξέρει τι δουλειά γίνεται και πέφτει πίσω από όλες τις εκπομπές από τους ανθρώπους. Μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως το χειρίστηκε. Ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει. Το ξέρει. Ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει ξέρει ότι η δουλειά δεν είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι και αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Αλλά θέλω να πω, η πολλή δουλειά είναι αυτό που γίνεται από πίσω. Και οι άνθρωποι που δουλεύουν πραγματικά πάρα πολύ πίσω, εννοώ από τη, όταν τελειώνουν οι εκπομπές και τη δουλειά που γίνεται από τους δημοσιογράφους, από τον αρχισυντάκτη και από όλους πίσω από τις κάμερες.